κάποιες φορές ο ενθουσιασμός και τα νιάτα προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Με τη Σοφία να είναι η νικήτρια, τόσο να αποκτά ξένη στην θέση του point guard. Εδώ είδαμε το καλάθι από την Σοφία Θεολόγου. Θεοδοσίου προσπαθεί να περάσει, βγάζει το σουτ και εύστοχο. Βλέπουμε τις δύο μπάλες πολύ εύστοχες στα πρώτα λεπτά. 5-4. Κάνει το drive η Avery, θα πετάξει έξω. Ρουσάκι για 3. Μέσα! Τον Λορέιν πετάει την μπάλα έξω. Το σουτ άστοχο. Rebound όμως. Καλάθι και φάουλ. Θέλει να τρυπώσει και στην άμυνα του Κεραυνού. Το σουτ εύστοχο από τη Γεωργίου που δίνει προβάδισμα στην Ενάδ και νομίζω ότι με τον κόσμο που είναι εδώ μάλλον σαν γηπεδούχος η Ενάδ είναι παράσανα. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα, ότι είναι περισσότεροι οι φιλάθλοι της Ενάδ. Στην γωνία σουτάρει η Θεοδοσίου και ευστοχή. Αυτό το σουτάκι η Θεοδοσίου το έχει πάρα πολύ καλά. Παίρνει τις προσπάθειες. Νέο προβάδισμα για την ομάδα της. Να δούμε για τις παίκτες του Κεραυνού να μπουν πιο δυνατά στο rebound. Κλέβει Θεοδοσίου, φεύγει στον εφηδιασμό και σκοράρει. Θα πάει προς τα μέσα. Βγάζει στην Νικολάου που πετάει το σουτ. Άστοχο, επιθετικό rebound και καλάθι. Λέγαμε στο πρώτο δεκάλεπτο να δούμε αν θα αντέξει στην πίεση του Κεραυνού. Εδώ το σουτ εύστοχο. Βγάζει ξανά στην Γεωργίου. Δεν μπορεί να βρει την Πελεκόντα. Τελικά την βρήκε. Που σουτάρει και ευστοχή με τη λήξη. Πέιτον, η οποία έχει πάρει διαφορετικό ρόλο, καλάθι και φάουλ. Την είδαμε να αγωνίζει το point guard, τώρα έχει πάρει... Ο οποία Πυλακούτα δίνει απίστευτες βοήθειες μέσα στο καλάθι. Είσαι Πιτσιλίδου, 21-36. Σουτιά 3, εύστοχο από την Ιγνατίου που θα δώσει... Χαμηλά στην κουρσάρι. Αυτή βρίσκει την Νίκολα, η οποία θα βάλει άλλη πάσα. Πέιτον, καλάθι και φάου. Ο γκάρ του Κεραυνού με την Avery να σουτάρει και να ευστοχεί. 27-40. Νέο κλέψιμο. Πέιτον φεύγει στον ευνηδιασμό. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Που έδειχνε το χρονόμετρο, τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. Πυλακούτα μακριά θα σουτάρει και θα ευστοχίσει για 2. 32-47, η Πυλακούτα που έφτασε στο double-double με 10 πόντους και 12 rebound. Πιτσιλίδου, Πιτσιλίδου και Θεολόγου θυμίζουμε με 3 φάουλ. Εδώ καλάθι και φάουλ από την Άντρια Πιτσιλίδου. Η Πέιτον πετάει έξω σουτ για 3. Μέσα από την Αθανασίου το πρώτο της καλάθι. Είναι αυτό το τρίποντο που κάνει το 38-56, αμέσως time out. 2 δευτερόλεπτα, σουτ στη λήξη από την Γεωργίου, μέσα μεγάλο και καλάθι. Τρίποντο. 44-59. 11ος πόντος στη Στέφανη Γεωργίου. Πέψει το παιχνίδι. Ρουσάκι το επιθετικό rebound, γυρίζει ωραία και με το ταμπλό θα κάνει το 46-59. Πέφτει η διαφορά στους 13. Ρουσάκι που φτάνει. Το έκανε γιατί στην εθνική ομάδα η Σοφία Θεολόγου είναι η αρχηγός και η Πυλακούτα είναι η μικρή. Υπάρχει ο σεβασμός. Αλλά τώρα είναι ένα παιχνίδι. Θα δώσει στην Avery. Καλάθι και φάουλ. Κακό φάουλ εδώ. Έπρεπε να την αφήσουν. Αυτό λέγει ο κύριος Μπυραλάς. Γιατί το έκανε στο φάουλ. Και κοίτα τώρα. Κάνει μια βιαστική προσπάθεια. Με την ψυχολογία βέβαια ότι έβαλε. Αν θα οδεύσει έτσι, θα τελειώσει κάπως έτσι. Avery. Σουτάρει αμέσως και ευστοχή, ρίχνει τη διαφορά. Avery βγαίνει από τα screen, θα πάρει και ένα από την Θεολόγου. Πιτσιλίδο από τη γωνία για 3, μέσα. 57-63. Δεν θα κάνει επίθεση η Ενάδ, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 63-57 η Ενάδ παίρνει μεγάλη νίκη εδώ στο κλειστό του Στροβόλου. Μια νίκη έκπληξη για την ομάδα του Αγίου Δομετίου, που έκανε όμως εξαιρετική εμφάνιση στο κλεισό του Στροβόλου και νομίζω πήρε δίκαια αυτή τη νίκη.